Τον κύριο Ρίζο Μαρούδα, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων της Λάρισας. Οι αγρότες βρίσκονται αρκετές μέρες στους δρόμους. Καλό σας μεσημέρι, τι κάνετε, πώς είστε, πρόεδρε? Καλό μεσημέρι. Είμαστε στους δρόμους του Γκόβου Πλατικά που έχουμε στήσει ένα μπλόκο. Ναι. Κυρίως από τους συναδέλφους που βρίσκονται με πλημμυρισμένα τα χωράφια τους κάτω από το νερό αυτή τη στιγμή. Παραμένουν για χρόνια από ό,τι φαίνεται. Για χρόνια. Και προσπαθούν. Για χρόνια, ναι. Δηλαδή για να φύγει το νερό με φυσική απορροή, θέλει τουλάχιστον 2 χρόνια με την προϋπόθεση ότι δεν θα βρέξει και έχουμε χειμώνες μπροστά μας, όπως καταλαβαίνετε. Περιμένετε. Να το ξεκινήσουμε ένα-ένα. Καταρχάς είστε σε κινητοποίηση. Έχετε μπλόκο, λέτε. Από την άλλη. Είμαστε στον μπλόκο Πλατικά που είναι. Ναι. Γιατί να κάνουν χρόνια να φύγουν τα νερά, τι ακριβώς συμβαίνει, τι δεν έχουμε κάνει εκεί για να διάσουμε τον κάμπο, να ξέρουμε τι θα καλλιεργήσουμε? Δεν έχω κάνει. Υπάρχει μια σύραγγα που φεύγει προς το μαγαζιτικό αυτή τη στιγμή το νερό με φυσική ροή. Ναι. Φεύγουν περίπου 700.000 κυβικά την ημέρα. Εμείς υπολογίζουμε ότι έχει 450 με 600 εκατομμύρια, όχι εμείς, επιστήμονες. Ναι. 600 εκατομμύρια κυβικά νερό η λίμνη. Ένα υπολογισμό θέλει πάνω από 600 μέρες για να αποστραγγιστεί. 2 χρόνια δηλαδή. Αυτή τη ροή που φεύγει. Αυτό το κανάλι, αυτή η σύραγγα έχει σχηματιστεί το 1962, πραγματοποιήθηκε. 62. Και αυτή είναι η μόνη διέξοδος που πάει προς το Αιγαίο αυτή τη στιγμή το νερό και η μόνη διέξοδος για να φύγει. Δεν υπάρχει άλλη διέξοδος. Ωραία. Και εσείς τι προτείνετε? Γιατί το ένα κανάλι βλέπουμε ότι δεν είναι αρκετό. Θα κάνουμε 2 χρόνια να φύγουν τα νερά. Τι προτείνετε να γίνει? Κοιτάξτε, εδώ υπάρχουν οι γνώμες των ειδικών δίστανται. Δηλαδή? Υπάρχουν διάφορες προτάσεις. Που από ό,τι φαίνεται όμως καμία δεν ικανοποιεί για άμεση αποστράγγιση του νερού. Δηλαδή, τα 2 χρόνια με 3 είναι το ελάχιστο από ό,τι φαίνεται που θα παραμένουν τα νερά στα χωράφια, που σημαίνει ότι οι συνάδελφοί μας εκεί πέρα δεν θα καλλιεργήσουν. Θα είναι άνεργοι, δεν θα μπορούν να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους για όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Και πρέπει να υπάρχει ένα πλήρως του συνήμους που είναι βασικό αίτημα που έχουμε στον μπλόκο. Ναι. Για να δουν πώς θα ζήσουν τις οικογένειές τους τα επόμενα χρόνια. Πρόεδρε. Αυτή είναι 180.000 στρέμματα. Πρόεδρε, έχουμε φτάσει. Ένα λεπτό τώρα. Έχουμε φτάσει στο φεγγάρι και δεν μπορούμε να διάσουμε μια περιοχή από νερά. Ναι, αυτό είναι ένα ερώτημα που το έχουμε κι εμείς οι ίδιοι, πιστέψτε μας. Ναι. Αυτό που μας λένε, περιμένουν μια έκθεση των Ολλανδών ειδικών, η οποία επιτίθεται θα γινόταν 1 μήνα μετά τις βροχές, έχουν περάσει 4 μήνες, τώρα λέω θα αρχίσει τέλος Φεβρουαρίου. Ναι. Η οποία στην ουσία στην πρώτη έρευνα που είχαν κάνει, δεν έβγαλαν και κάποιο αποτέλεσμα, δεν είναι προετοιμά κάτι συγκεκριμένο. Υποτίθεται ότι τώρα θα προτείνουν τέλη Φεβρουαρίου μια συγκεκριμένη λύση για να φύγει το νερό και για να ξαναγίνουν τα χωράφια του παραγωγικά. Εσείς... Εάν γίνει αυτό. Ναι. Εσείς που δουλεύετε γιατί... τον κάμπο, πρόεδρε, εσείς τώρα έχετε φάει το χώμα με τα χέρια σας. Δουλεύετε τον κάμπο. Ξέρετε που έχει κλείσει, που δεν έχει κλείσει, που μαζεύει νερό, πώς μπορεί να φύγει, τι ακριβώς μπορεί να γίνει. Έχετε καταθέσει κάποια πρόταση? Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Υπάρχει μια πρόταση εδώ που χωρίς να είμαστε ειδικοί. Σκεφτήκαν και οι συνάδελφοι που είναι εκεί στην περιοχή για τη διάνοιξη μια σύραγγα, η οποία κυρίως θα λειτουργήσει ως ενδοπλημμυρικό έργο για τα επόμενα χρόνια για την Κάρλα. Ναι. Μια σύραγγα καινούργια δηλαδή προς το Αιγαίο, για να φύγουν τα λερά. Μου λένε όμως εδώ, γιατί το υποστηρίζουν και κάποιοι άλλοι φορείς, λένε ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον 2 με 3 χρόνια για να γίνει αυτή η σύραγγα, εάν τελικά γίνει. Ναι, εντάξει. Που σημαίνει ότι είμαστε πάλι στο ίδιο σημείο. Δηλαδή δεν υπάρχει. Ή δεν μας έχουν προτείνει αυτή τη στιγμή μια άμεση λύση. Ναι. Πώς θα αποστραγγιστεί το νερό στο δυνατόν πιο γρήγορα για να γίνουν και οι εργασίες επανόρθωσης και αποκατάστασης του χωραφιού για να ξαναγίνουν προαγωγικά. Γιατί καταλαβαίνετε ότι μετά από τόσο νερό και τόσο καιρό τα χωράφια δεν θα είναι έτοιμα να καλλιεργηθούν. Και δεν θα είναι έτοιμα και θα είναι άρρωστα τα χώματα. Ναι, θα ξαναγίνει πολύ. Θα πάρει χρόνια για να ξαναγίνουν χωράφια. Τώρα μιλάμε δηλαδή για μια πραγματική καταστροφή αυτών των παρακαλείων χωριών που λέμε, ναι, της Λάρισας και 2 χωριά στην Μαγνησία, ναι, τα οποία πραγματικά δεν ξέρουμε πότε θα καλλιεργήσουν συνάδελφοι και αν θα ξανακαλλιεργήσουν συνάδελφοι. Έχουν έρθει οι ειδικοί, σας επισκέπτονται να δουν την κατάσταση, να δουν πού βρίσκεται σήμερα? Οι ειδικοί όχι τώρα, δεν έχουν. Όχι. Από τους Ολλανδούς που ήρθαν και κάποιοι άλλοι επιστήμονες εδώ, καθηγητές που μιλάνε για διάφορες λύσεις, όχι μόνο γι' αυτό. Ναι. Υπάρχουν διάφορες απόψεις, όμως κάτι συγκεκριμένο με ένα χρονοδιάγραμμα. Ένα ορατό έργο που τέλος πάντων να μπορέσει να δώσει μια λύση, αυτό δεν το έχουμε στα χέρια μας. Όχι, δεν υπάρχει. Οπότε εσείς βγαίνοντας στον μπλόκο εκεί στο Πλατήκαμπο τώρα τι? Εμείς εκεί στον Πλατήκαμπο
με τους συναδέλφους που βρίσκονται με τα χωράφια τους πλημμυρισμένα. Ναι. Θέλουμε να υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα να μας πούν πότε και πώς και με ποιο τρόπο. Σωστά. Πρώτον, θα προστραγγιστούν τα νερά. Δεύτερον, θα ξαναγίνουν παραγωγικά τα χωράφια. Και τρίτον, μέχρι να συμβούν όλα αυτά που θα πάρει χρόνια, ναι, τι θα υπάρχει ως αναπλήρωση του εισοδήματος για να μην καταστραφούν και τα χωριά και οι αγρότες. Δηλαδή, στην ουσία θα είναι άνεργοι αγρότες, άρα θα πρέπει να υπάρχει μια αναπλήρωση του εισοδήματος που θα χάσουν όλα αυτά τα χρόνια, που δεν έγινε με δική τους ευθύνη, αλλά έγινε με ευθύνη των κυβερνήσεων, της περιφέρειας και των Δήμων. Αυτή η καταστροφή, αυτή η πλημμύρα στη Θεσσαλία. Ναι. Δεν φταίνει οι αγρότες γι' αυτό. Mm-hmm. Και αν θα υπάρχει αναπλήρωση του εισοδήματος ώστε να μπορέσουν να περιμένουν να σταθούν στα πόδια τους όταν υπάρχει περιπτώσει να γίνουν παραγωγικά τα χωράφια. Δεν το έχουμε αυτό. Ούτε χρονοδιάγραμμα έχουμε, ούτε έργο έχουμε. Ούτε σκέψη για αναπλήρωση του εισοδήματος υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόταση. Περιμένετε, πρόεδρε. Ακόμα είναι... πρόταση, αν το θέλετε, για τη φετινή χρονιά. Πρόεδρε, δεν είναι η πρώτη μέρα που είστε στο μπλόκο εκεί στους δρόμους. Επομένως, ποιος επιχειρούμε να συναντηθούμε. Είναι έκτη μέρα. Επιχειρούμε να συναντηθούμε με ένα κυβερνητικό κλιμάκιο από τους υπουργούς οικονομικών υποδομών, αγροτικής ανάπτυξης και πολιτικής προστασίας. Mm-hmm. Δεν έχουμε καμία απάντηση, δεν σέβονται τους αγρότες. Δεν μπορεί να μην σας πήρε κάποιος τηλέφωνο, περιμένετε τώρα. Δεν πήρε κανένας. Στείλαμε επανειλημμένα μηνύματα στον Υπουργό, έπαιρνα τηλέφωνα επανειλημμένα στον Υπουργό. Ναι. Έξι μέρες τώρα δεν έχουν σηκώσει ένα τηλέφωνο, δείχνουν να σέβεται σε αυτόν τον κόσμο που έχει χάσει τα πάντα. Να πάρουν ένα τηλέφωνο. Καλά, μην παίρνετε απευθείας τηλέφωνο στον Υπουργό κι εσείς. Βάλτε τους... θα γίνει. Πρόεδρε, μην παίρνετε απευθείας τηλέφωνο. Βάλτε τους βουλευτές σας να πάρουν τηλέφωνο. Μια χαρά, αλλά λίστα τους είναι Υπουργός. Μια χαρά έχει συναντηθεί με πολλούς αγρότες και όλος συναντιέται με αγρότες της Θεσσαλίας. Μόνο με τους αγρότες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή κατεστραμμένοι στον μπλόκο δεν έχει πάρει πρόνοια να συναντηθεί. Δεν έχει σκοπό να συναντηθεί από ό,τι φαίνεται να πάρει ένα τηλέφωνο. Θέλω να σας πει ότι δεν θέλουμε να κάνουμε αυτή τη συνάντηση. Ό,τι είχαμε να σας πούμε, σας το είπαμε. Ή να μας πει οτιδήποτε. Ή ότι το βλέπουμε το θέμα και ότι θα δώσουμε μια λύση, γιατί ξέρουμε ότι η επιβίωση είναι δύσκολη. Σήμερα στον μπλόκο δεν υπάρχει καμία επικοινωνία με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Ναι. Οι βουλευτές σας μήπως. Αυτό δείχνει αναλγησία. Το αναλγησία μην το πάρετε. Δεν θέλουμε να το σκεφτούμε. Απευθυνθήκαμε από την πρώτη μέρα. Ναι. Είπαμε και στους φορείς εδώ, είπαμε και στους περιφερειάρχες και στους δημάρχους της περιοχής να πάρουν τηλέφωνο για να πιέσουν στην κατεύθυνση για αυτή τη συνάντηση. Ναι. Μέχρι στιγμής δεν έχει υλοποιηθεί κάτι. Χθες κάναμε μια σύσκεψη στο φορέα, ήρθαν οι δύο δήμαρχοι, και η Λελέρ και η Αγιάς, παρευρέθηκαν να δηλώσουν συμπαράστασή τους. Τους ξαναείπαμε το ίδιο πράγμα. Ναι. Οι βουλευτές ψήφισαν εντάξει του νομοσχέδιου στη Βουλή, του προϋπολογισμού. Ναι. Οι περιφερειάρχες δεν ήρθαν και οι δύο παρόλο που είχαν πει ότι θα έρθουν. Οπότε αυτή είναι η κατάσταση που διαμορφωμένη αυτή τη στιγμή στον και μπλόκο. Και τι σκοπεύετε να κάνετε, Πρόεδρε μου? Και μάλλον θα κάνουμε και γιορτές εκεί. Θα κάνουμε και γιορτές. Α, δεν κάνετε πίσω. Αν η κυβέρνηση αποφασίσει να μας αφήσει να αφήσει αυτούς τους ανθρώπους να κάνουν γιορτές στον μπλόκο, ας πάρει και την ευθύνη να κάνουμε γιορτές στον μπλόκο. Οι γεωπόνοι της περιοχής δίνουν ίσως κάποιες άλλες προτάσεις, κάποιες λύσεις, κάποιες συμβουλές? Όχι, δεν έχουμε. Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφορες σκέψεις. Ναι. Υπάρχουν διάφορες σκέψεις, ακούγονται διάφορα πράγματα, ό,τι θέλει να ακούγεται. Το θέμα είναι ότι να βγει κάποιος υπεύθυνος από την κυβέρνηση και να πει. Επίσημα ότι θέλετε εσείς. Με αυτό κάτι το χρονοδιάγραμμα, με αυτό το έργο πιστεύουμε ότι θα προστραγγιστεί η λίμνη και ότι αυτά φορά θα γίνουν παραγωγικά σε 5 χρόνια, σε 3 χρόνια, σε 7 χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, και τι θα γίνει μέχρι τότε. Κάποιος πρέπει να δώσει μια απάντηση. Νομίζω ότι την απάντηση δεν την έχουμε. Ναι. Το αίτημά σας νομίζω ότι είναι ένα μοναδικό και απλό. Έτσι. Απλό, είναι δεν ξέρω αν είναι προς επίλυση, αλλά είναι... Για σπούν, ναι. Γιατί κοιτάξτε, δηλαδή, είμαστε πολύ ανήσυχοι. Και μετά τις δουλειές του Πρωθυπουργού στη Βουλή, πριν μήνα περίπου, μήνα, πριν κάποιες εβδομάδες που έγινε μια συζήτηση στη Βουλή, ναι, στη δευτερολογία του είπε ότι πρέπει να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις και ενδεχομένως η λίμνη κάνουν να παραμείνει φυσική λεκάνη απορροής όλων των ειδών της Θεσσαλίας. Αυτό καταλαβαίνετε ότι βάζει τα χόπλακα σε όλα τα χωράφια, βάζει τα χόπλακα στους αγρότες της περιοχής και στα χωριά. Ναι. Δεν θα κατοικηθούν τα χωριά, δεν έχει κανένα νόημα να κατοικηθούν. Δεν είναι εύκολη η απόφαση, γιατί αν η λίμνη παραμείνει φυσική, δηλαδή αν όντως κρατήσουμε το νερό. Δεν είναι λεκάνη απορροής, δηλαδή να μαζεύουν όλα τα νερά στη Θεσσαλία στην λίμνη Κάρδα. Ναι. Υπάρχει αυτή η σκέψη. Για να δούμε λοιπόν. Αυτή είναι πιο ανισχύτικη. Γιατί αυτό σημαίνει πραγματικά ότι εκεί τα χωριά σβήνουν μαζί με τους αγρότες. Εντάξει, δεν μπορούμε να αφήσουμε όμως τα χωριά να σβήσουν. Δηλαδή, το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Θα δούμε. Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.